Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι αλήθεια πως αν κανείς θα ήθελε με μία και μόνο εικόνα να αποτυπώσει όλον τον μαρτυρικό λαό μας, όλη την παράδοσή μας και όλη την ιστορία μας, ο νους και η καρδιά του δεν θα πηγαίναν πολύ μακριά, αλλά θα φτάνανε μέχρι την παραμυθένια όσο και μαρτυρική Κωνσταντινούπολη. Και μάλιστα μπροστά στην εκκλησιά της Αγίας Σοφιάς. Εμείς σήμερα με την εκπομπή μας, Ορθοδοξία και Σύγχρονος Κόσμος και την κάμερα της TV100 ερχόμαστε στην Αγία Σοφιά για να κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή. Για να μάθουμε πώς χτίστηκε αυτός ο ναός σύμβολο για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Κτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Στον τόπο που είναι σήμερα κτισμένη η Αγία Σοφιά, η μεγάλη εκκλησιά, ήταν παλιά δωρολατρικός ναός. Μέσα του είχε κάθε λογής αγάλματα που τα σήκωσε από εκεί ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Ιουστινιανός. Πρώτος, ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε στο μέρος αυτό μια εκκλησία σε ρυθμό βασιλικής, ολόιδια με το Αγίο Αγαθονίκου και της Αγίας Δύναμης. Κοντά στην Αγία Σοφιά έκτισε και την παλιά εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Σαν τέλειωσε, έσυσε γύρω της πολλές στήλες με τα ονόματα των δωρητών. Αυτή η πρώτη Αγία Σοφιά, που ήταν και έδρα του Πατριάρχη, έμεινε στα χρόνια του Μεγάλου Θεοδοσίου και στις μέρες του έγινε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη. Τότε ακριβώς ξεσηκώθηκαν οι Αριανοί και πάνω στη μανία τους βάλανε φωτιά στη στέγη. Πατριάρχης ήταν εκείνα τα χρόνια ο Γιώτατος Νεκτάριος που αναγκάστηκε μετά από αυτό να αλλάξει έδρα και να κάνει πατριαρχικό ναό την Αγία Ειρήνη. Πέρασαν 16 χρόνια και η Αγία Σοφιά έμενε χωρίς σκεπή. Ώσπου μια μέρα αυτοκράτορας Θεοδόσιος έδωσε εντολή στον Μάγισσο Ρουφίνο να φτιάξει τη στέγη. Και εκείνος σκέπασε την εκκλησία με αψιδωτές καμάρες και με αυτή τη μορφή σώθηκε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Πάνω στους 5 χρόνια από τότε που έγινε ο Ιουστινιανός αυτοκράτορας και αφού είχε κοπάσει το κακό από τη σφαγή των 35.000 στον υπόδρομο, του ήρθε μια ιδέα. Ο πανάγαθος και φιλάνθρωπος Θεός φώτισε το νου του Ιουστινιανού να κτίσει μια εκκλησία που όμοια έτσι από την εποχή του Αδάμ δεν έγινε, μα ό,τι και θαύματα γίνει. Πάνω στα 12 χρόνια της βασιλείας του Ιουστινιανού γκρεμίσαν την παλιά εκκλησία της Αγίας Σοφιάς. Τα παλιά υλικά που τους ήταν άχρηστα τα πέταξαν γιατί δεν τους χρειάζονταν πια. Είχαν φτάσει καινούρια, άφθονα και ασύγκριτα πιο καλά. Για να αρχίσουν λοιπόν το κτίσιμο έπρεπε να αγοράσουν τα σπίτια που γειτόνευαν με την παλιά εκκλησία. Και πρώτα απ' όλα το σπίτι μιας χείρας που την έλεγαν Άννα. Εκείνη δεν ήθελε να το πουλήσει. Έστειλε μάλιστα γραφή στον Ιουστινιανό και έλεγε: «Δεν στο πουλώ, βασιλιά, ακόμη κι αν μου δώσεις 500 λίτρες νομίσματα». Τότε έστειλε ο αυτοκράτορας πολλούς σπουδαίους να την πείσουν, μα τίποτα δεν κατάφεραν. Σαν είδε και απόειδε, πήγε ο ίδιος μοναχός να την παρακαλέσει και εκείνη, μόλις τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του και τον θερμοπαρακαλούσε. «Δέσποτα, βασιλιά, κατάλαβε με. Δεν θέλω εγώ λεφτά για το σπίτι. Εκείνο που θέλω να βοηθήσω το κτίσιμο της εκκλησιάς, να έχω και εγώ το μισθό μου την ημέρα της κρίσεως. Όταν πεθάνω, να ταφώ δίπλα στο σπιτικό μου και έτσι να μνημονεύομαι πάντα για αυτή τη δωρεά». Έτσι και έγινε. Στον τόπο που ήταν το σπίτι της, κτίστηκε το οστεοφυλάκιο και ο ναός του Αγίου Πέτρου. Η Αγία Σοφία, από τη στιγμή που χτίστηκε μέχρι το τέλος της Βυζαντινής περίοδου, ήταν το κέντρο της αυτοκρατορίας.
και το θρησκευτικό και το πολιτιστικό και το πολιτικό. Λοιπόν, μια αυτοκρατορία όπως το Βυζάντιο που ήταν γνωστή, έτσι. Λοιπόν, άρα είναι φορτισμένη και φορτωμένη με στοιχεία καλλιτεχνικά, πολιτισμικά, ιστορικά, τα οποία είναι υψής της σημασίας. Είναι κάτι το εξαιρετικό. Από όπου και να το πιάσεις, είναι εξαιρετικό αυτό το θέμα. Στην εκκλησιά δούλευαν 100 μάστορες και ο κάθε μάστορας είχε 100 μισθωμένους τεχνίτες. 10.000 αν όλοι τους μαζί εργαζόμενοι. 5.000 δεξιά και άλλοι τόσοι στα αριστερά. Ανάμεσα τους έπεσε αγώνας και πολλή σπουδή, ποιος θα χτίσει γρήγορα. Και το σχήμα που θα έπαιρνε η εκκλησία το παρουσίασε άγγελος που φανερώθηκε στον αυτοκράτορα όταν αυτός κοιμότανε. Ή, κατά μία άλλη παράδοση, όταν κάποια στιγμή ο βασιλιάς πήγε να πάρει αντίδωρο, του το έκλεψε μία μέλισσα. Τότε, με διαταγή του αυτοκράτορα, ψάξαν όλοι στα μελίσια τους να βρούνε το αντίδωρο. Και ένας μελισσοκόμος, όταν άνοιξε το μελίσι, βρήκε το σχέδιο της Αγίας Σοφιάς καμωμένο από τις μέλισσες και πάνω στην Αγία Τράπεζα βρισκόταν το αντίδωρο του βασιλιά. Όταν το κτίριο έφτασε δύο πύχες ύψος, είχαν ξοδευτεί, κατά πως έλεγε ο πρωτομάστορας που κρατούσε το λογαριασμό, 452 κεντινάρια χρυσάφι. Σημερινά δηλαδή 15 τόνους χρυσός. Και πέρα από αυτά έφεραν κάθε μέρα μιλιαρίσια και τα έριχναν στο χώμα και τα καταχώνιαζαν στο ορολογείο και στα γύρω κτίρια. Έτσι θα τέλειωνε η δουλειά της ημέρας, έτρεχε ο κάθε εργαζόμενος, ψαχούλευε στο χώμα, έβρισκε μερικά νομίσματα και χαρούμενος έφυγε το σπίτι του. Άρα πάλι μιλιαρίσια φύλαγαν στο ορολογείο για όσους κουβαλούσαν πάνω στις καλωσιές ασβέστη ή χαλίκι. Σε αυτούς που τέλειωναν τους έδαινε τον κόπο τους από ένα αργυρό νόμισμα. Μην τύχει κανείς και βλαστημήσει ή βαρυγκομήσει. Μα κάποιος από αυτούς δεν άντεξε και στέναξε. Δεν πρόλαβε να πει αχ και σοριάστηκε στη γη νεκρός. Πιστεύω ότι για μας τους Έλληνες η Αγία Σοφία είναι ένα θρύλος θα λέγαμε. Έχει μία φήμη και κουβαλάει επάνω της μία ολόκληρη, όχι απλώς ιστορία, αλλά ένα ολόκληρο πολιτισμό. Η ίδια η Αγία Σοφία είναι αυτή καθεαυτήν ένας πολιτισμός. Λέω πολλές φορές ότι για μας τους Έλληνες δεν είναι η Ακρόπολη εκείνη που σηματοδοτεί την πορεία του γένους μας. Είναι η Αγία Σοφιά. Οι γιαγιάδες μας, η γιαγιά μου, η γιαγιά ολωνών μας, δεν γνώριζε κατά που πέφτει η Ακρόπολη, έτσι. Ξέραν όμως και τραγουδούσαν για την Αγία Σοφιά. Γνωρίζανε όλους τους θρύλους και τις παραδόσεις για τον μαραμαρωμένο βασιλιά και τα σχετικά. Λοιπόν, είναι δηλαδή ένα στοιχείο, θα λέγαμε, που καταδεικνύει την θρησκευτική και πολιτισμική ενότητα αυτού που λέμε ελληνισμό. Έτσι δηλαδή η Αγία Σοφιά υπερβαίνει το υλικό στοιχείο. Γι' αυτό είναι και ένα μνημείο, αλλά είναι και ένα «ον», θα λέγαμε, μια οντότητα μέσα στο όλο σώμα του ελληνισμού. Φυσικά, αυτό είναι κάτι το οποίο, όσο περνάει ο καιρός, ολένα και περισσότερο φθήνει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τώρα τα νεότερα παιδιά, καλά-καλά δεν ξέρουν που πέφτει η Αγία Σοφιά. Αφού λοιπόν ρίξανε την σκεπή πάνω από τις αψίδες και από τις δύο μεριές του Γενικονίτη, συνέχιζαν να χτίζουν από τους πινσούς ως τα κατηχούμενα. Τότε βελβεταγεί ο στρατήγιος να μοιράσουν μιλιαρίσια στο λαό και να κατέβουν οι μάστρες από τις καλωσιές να φάνε. Ήταν η τρίτη ώρα της 7ης ημέρας. Ο πρωτομάστρας Ιγνάτιος, καθώς κατέβηκε, άφησε το γιο του, περί 14 χρονών, να έχει το νου του εργαλεία που άφησαν οι μάστρες. Όπως λοιπόν καθόταν το παιδί και φύλαγε, εξάφου του φανερώθηκε κάποιος λευκοντημένος. Έμοιαζε σαν ήταν ένας ευνούχος σταλμένος από το παλάτι και τον ρώτησε: για ποιο λόγο σταμάτησαν οι εργάτες και δεν τελειώνει γρήγορα το έργο του Θεού, αλλά το έριξαν στο φαγητό? Και το παιδί απάντησε: κύριε μου, θα γυρίσουνε σύντομα. Εκείνος πάλι του είπε: τρέχα γρήγορα να τους φωνάξεις. Μα το παιδί φοβόταν να αφήσει τη θέση του, μήπως και χαθεί κανένα εργαλείο. Τούτο ξένος που ήταν
άγγελος, του είπε παίρνοντας όρκο. Πήγαινε, φώναξέ τους και εγώ δεν θα φύγω από εδώ, ώσπου να γυρίσεις. Μα την Αγία Σοφιά, το λόγο του Θεού που τώρα κτίζεται. Σαν άκουσε τον όρκο του Αγγέλου, το παιδί πήγε γρήγορα και βρήκε τον πατέρα τον Ιγνάτιο. Του λέει για τον Ασπλεντημένο, και αυτός οδηγεί το παιδί στον αυτοκράτορα που έτρεχε κοντά στο βαπτιστήριο. Μόλις άκουσε ο Στυριανός αυτά που είπε το παιδί, το καλεί κοντά του και του δείχνει όλους τους ευνούχους. Και εκείνο κανένα δεν αναγνώρισε να μοιάζει του λευκοφορεμένου. Κατάλαβε πως ήταν άγγελος Κυρίου. Εκείνο που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν όρκος, όπως τον άκουσε από το παιδί, και ακόμη που ήταν λευκοντημένος και έβγαζαν φωτιά τα μάγουλα και η θωριά του ήταν αλλιώτικη. Χάρηκε ο Ιουστινιανός και δόξα στον Θεό που έδειξε την ευδοκία του για το έργο. Από τότε κάλεσε την Εκκλησία Αγία Σοφιά, λύνοντας έτσι την απορία του τι όνομα θα τη δώσει. Και δεν επέτρεψαν το παιδί να γυρίσει πίσω στη θέση του για να μην τυχόν φύγει ο άγγελος που θα φύλαγε την Αγία Σοφιά. Σαφώς όλοι οι Έλληνες έρχονται να δουν την Αγία Σοφιά και μπορώ να πω ότι ασκεί όλη αυτή την επιρροή ακόμη, όλο αυτόν τον μαγνητισμό και την έμπνευση. Δηλαδή έρχονται πολλοί άνθρωποι και πραγματικά συγκινούνται, δακρύζονται, μπαίνουν μέσα. Αλλά είναι και πολλοί κόσμος ο οποίος περιμένει να δει κάτι το εντυπωσιακό, κάτι μια ατραξιόν και λέει «Α, αυτό ήταν η Αγία Σοφιά τέλος πάντων». Όταν δηλαδή υποθέσουμε ότι αυτό το κτίσμα έγινε τον 6ο αιώνα, για την εποχή του φυσικά ήταν το πλέον ανυπέρβλητο αρχιτεκτόνημα, δηλαδή ήταν κάτι που υπερέβαινε κάθε έννοια και λογική, ας πούμε. Σαν το palm tree που κάνουν στο Ντουμπάι οι Άραβες, δηλαδή κάτι εκτός λογικής και μεγέθους. Σήμερα, σαν κτίσμα, δεν είναι το πλέον εξαιρετικό, έχουν γίνει και άλλα σημαντικότερα. Αλλά θέλω να μείνουμε σαν Έλληνες στο πνεύμα αυτής της ιστορίας. Και σαφώς αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα σύμβολο για όλη τη χριστιανοσύνη, αλλά είναι σύμβολο και για την τοπική κοινωνία και για στην Οθωμανική περίοδο. Η Αγία Σοφιά ήταν το ίδιο εξέχουσα και λαμπρή όπως και στην Βυζαντινή περίοδο. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να το σκεφτούμε. Σαν χριστιανοί δεν πρέπει μόνο να κοιτάμε τη δικιά μας τη μεριά του, ναι, η Αγία Σοφιά, η Εκκλησία μας κλπ. Η Αγία Σοφιά για 600 χρόνια ήταν και το πλέον λατρευτό τζαμί των μουσουλμάνων. Λοιπόν, άρα και αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε τζαμί. Αλλά όταν διεκδικούμε κάτι, να γνωρίζουμε και την πραγματικότητα. Να γνωρίζουμε για να είμαστε πιο μετριοπαθείς και να κατανοούμε, δηλαδή να λέμε και μια καλή κουβέντα στους άλλους ανθρώπους. Είναι δηλαδή ένα αρκετά περίπλοκο θέμα. Δεν είναι τόσο απλό να πούμε να γίνει η Αγία Σοφιά να λειτουργήσουμε. Καμιά φορά μας πιάνει μια τρέλα, όπως λέμε, ξέρω εγώ, βλέπουμε ένα σεντούκι με ένα θησαυρό και λέμε να τα ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μέσα. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Σαφώς η Αγία Σοφιά ανήκει στη χριστιανοσύνη, αλλά είναι αρκετά, θα είναι αρκετά βαρύ το τίμημα του αυτός ο ναός να επανέλθει στην χρήση του. Λέγονται βέβαια διάφορα πράγματα, αλλά θα δούμε. Θέλει πολύ χρόνο για να οριμάσει μια τέτοιου είδους ιδέα. Έτσι το χτίσιμο προχώραγε και όταν φτάσαμε στα δεύτερα κατηχούμενα, υψώθηκαν οι κολόνες και στήθηκαν οι καμάρες. Και ενώ είχαν ρηχτεί οι στέγες στα τριγύρω κτίρια, αυτοκράτορας έπεσε μεγάλη θλίψη, είδε πως του τέλειωνε το χρυσάφι. Καθώς στεκόταν λοιπόν στην πάνω ψίδα και καμάρωνε τα κτίσματα, του φανερώθηκε μπροστά ένας όμορφος ευνούχος και του είπε: «Τι λυπάσαι για τα χρήματα? Δώσ' μου αύριο το πρωί μερικούς από τους άρχοντές σου και θα σου φέρω εγώ λεφτά, όσα θέλεις». Την άλλη μέρα πάλι, την ώρα που γύριζε αυτοκράτορας και επιθεωρούσε τα κτίσματα, ξαναφάνηκε ο ευνούχος και του λέει: «Δώσ' μου τον άνθρωπο να πάμε». Και αυτός του δίνει το σατήριο και πολλούς άλλους, και μαζί 20 μουλάρια και σακιά. Τους παίρνει ο ευνούχος και βγαίνει έξω από την πόλη και φτάνει στο τριβουνάλιο. Εκεί βρέθηκαν μπροστά σε κάποια θαυμάσια παλάτια που δεν τα είχε κτίσει χέρι ανθρώπινο. Κατέβηκαν λοιπόν από τα άλογα και ευθύς ο ευνούχος άνοιξε ένα θολωτό δώμα που το πάτωμά ήταν γεμάτο από χρυσά νομίσματα. Τότε πήρε ένα φτιάρι και φόρτωσε το κάθε ζωντανό με 4 κεντινάρια, το όλον 80 κεντινάρια, και τα έστειλε στον αυτοκράτορα, κλειδώνοντας πάλι μπροστά τους το δώμα.
Φέρανε και ιερέα λοιπόν και διάβασε την ευχή που αρμόζει στο κτίσιμο της εκκλησίας και άνοιγαν τρύπες που μέσα τους έχωναν λείψανα Αγίων ώστε να τελειώσει ο τρούλος. Και έτσι όπως φτιάχτηκε ήταν σ' αλήθεια μοναδικός. Τον στόλισαν ψηφιδωτά με επένδυση μαρμάρου και βάλανε λείψανα Αγίων φημισμένους στους πινσούς και στις στοές και στις μεγάλες κολόνες. Το πάτωμα όλο το στρώσανε με μάρμαρα όμορφα, διάφορα και ακριβά, ρωμαϊκά, πρασινοπά και άλλα με χρώμα ροδοπέταλου. Σαν ήρθε η ώρα να φτιάξουν την Αγία Τράπεζα, κάλεσε ο Ιουστινιανός τους μαστόρους και διέταξε να λιώσουν χρυσό και άργυρο και κάθε πολύτιμο λίθο, μαργαριτάρια, χαλκό, σίδερο και μολύβι, γυαλί και κάθε τι που μπορούσε να λιώσει. Και αυτοί τα ανακάτεψαν και φτιάξαν μια υπέροχη Αγία Τράπεζα που ήταν θαυμαστή και ατίμητη και θάμπωνε τα μάτια. Και κάθε μέρα έχουνε στο χώμα 2.500 ασημένια νομίσματα να τα βρουν οι εργάτες όταν τα τέλειωναν τον κόπο της ημέρας. Σκέφτονταν μάλιστα ο αυτοκράτορας το πάτωμα μα και τα μάρμαρα των τείχων να τα στρώσει με χρυσάφι. Διαφώνησαν όμως ο Μαξιμιανός και ο Ιερόθεος, ο σύμβουλος που ήταν φιλόσοφος και αστρονόμος από την Αθήνα. Του είπαν πως θα έρθουν μετά από πολλά χρόνια φτωχοί αυτοκράτορες που πάνω στην ανάγκη τους θα χαλάσουν τον ναό και θα πάρουν το χρυσάφι. Αν όμως παρέμεινε η εκκλησία μαρμάρινη, θα έστεκε ορθή και απείραχτη ως η συντέλεια του κόσμου. Άκουσε ο Ιουστινιανός τη συμβουλή των σοφών και έκανε όπως τον ορμήνευσαν. Ένα από τα πρωτότυπα λοιπόν αρχιτεκτονικά σχέδια και στοιχεία της Αγίας Σοφιάς είναι ο θαυμάσιος τρούλος που καλύπτει όλο το μεσαίο κλήτος. Έμελε να μείνει στη δρομή των αιώνων ως το θεμελιακό γνώρισμα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Καθώς μπαίνει μέσα κανείς στη θρηλυκή εκκλησία, το μάτι του κατευθύνεται, χωρίς καν να το επιδιώξει, στον παμέγιστο θόλο, ως ένα ιερό δέος να αισθάνεται και να ανεβαίνει στην καρδιά του. Οι αρχιτέκτονες κατόρθωσαν να το στηρίξουν με μεγάλα στηρίγματα που δεν φαίνονται. Ο επισκέπτης εκείνο που βλέπει είναι οι μικρές στήλες που το γυροφέρνουν και τα 40 παράθυρά του. Αν καθίσει ακριβώς στο κέντρο και στρέψει το βλέμμα του κατακόρυφα, θα νομίσει πως δεν στηρίζεται πουθενά, αλλά κρέμεται από τον ουρανό. Το θέαμα αυτό μαζί με τη φωτεινότητα που διαχέεται στο εσωτερικό δίνει την εντύπωση πως ο ουρανός κατέβηκε και απλώθηκε μέσα στην εκκλησία. Παραχώρησε λοιπόν ο Ιουστινιανός στην εκκλησιά 365 κτήματα και χωριά κοντά στην Κωνσταντινούπολη και όρισε 1.000 κληρικούς να την υπηρετούν, που κατοικούσαν σε κελιά τριγύρω της. Το πέτρινο πεζούλι του Αγίου Φρέατος το φέραν από τη Σαμάρια. Ήταν το ίδιο που κάθισε ο Χριστός όταν μίλησε με τη Σαμαρίτιδα. Οι σάλπιγγες ήρθαν από την Ιεριχώ και ήταν αυτές που ήχησαν και πέσανε τα τείχη. Τέλος, ακόμα και τη σέλα του Αγίου Κωνσταντίνου. Τη στήσανε πάνω από το Φρέαρ και τις Άλπιγγες. Φέρανε και από τα Ιεροσόλυμα τον Τίμιο Σταυρό και τον έσαν όρθιο στο Σεβοφυλάκιο, όπως τότε που πάνω του καρφώθηκε ο Κύριος και Θεός μας. Για τον Άμβωνα και το Σολέα εξοδεύτηκαν 360 κεντινάρια, όσα δηλαδή πλήρωνε φόρο η Αίγυπτος κάθε χρόνο, όπως συμφώνησαν κάποτε ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Σάβαρος, ο βασιλιάς των Περσών. Για όλη την Εκκλησία συνολικά εξοδεύτηκαν 3.200 κεντινάρια. Δηλαδή, σημερινά, κοντά στους 105 τόνους χρυσάφι, χωρίς να μετράμε σε αυτά τα ιερά, το στολισμό και τα υλικά που πρόσφεραν ως δώρα. Η εκκλησία τέλειωσε στις 22 Δεκεμβρίου και τα επίσημα εγγένεια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537. Την ημέρα αυτή ήλθε αυτοκράτορας επίσημα την επισκεφτεί. Ξεκίνησε λοιπόν από το παλάτι πάνω σε άρμα που το έστειλαν 4 στολισμένα άλογα και έφτασε στην πύλη του Αυγουστεώνα. Εκεί κατέβηκε, σχηματίστηκε πομπή με το Σταυρό και τον Πατριάρχη Ευτύχιο μπροστά που όδευαν προς τον ναό. Μόλις έφτασαν στις βασιλικές πύλες, στάθηκε ο Ιουστινιανός και κοίταξε με θαυμασμό. Άπλωσε τα χέρια προς τον ουρανό, όρμησε μέσα στην εκκλησιά, έφτασε μπροστά στον Άβωνα και βροντοφώναξε. Δόξα στον Θεό που με καταξίωσε να φτιάξω τέτοιο έργο. Νενίκη Κάσε Σολομώντα. Thank you.
Όσο για τον Ιγνάτιο, τον πρωτομάστορα της Μεγάλης Εκκλησιάς, επειδή πλέον ήταν αγαπητός από τους δύο Δήμους, ο Ιουστινιανός φοβήθηκε μήπως να ανακηρύξουν αυτοκράτορα. Γι' αυτό ήταν σκυθρεπός και στεναχωρημένος και πολλοί το συμβούλεψαν να κάνει φωνικό. Μα αυτός που δεν ήθελε να φτάσει εκεί ακολούθησε άλλη ορμήνια. Να τον βάλει να κτίσει την στήλη του Αυγουστεώνα και σαν τελειώσει πριν προλάβει να κατέβει, να του ρίξουν τις καλωσιές και έτσι να μείνει επάνω και να πεθάνει από την πείνα. Πράγμα που έκανε. Όταν λοιπόν ο Ιγνάτιος έσυσε το άγαλμα που έδειχνε καβαλάρι τον αυτοκράτορα, κατάλαβε πως τον άφησαν εκεί επάνω να πεθάνει και τότε άρχισε να κλαίει και να οδύρεται. Μέχρι να έρθει όμως το δειλινό, βρήκε κιόλας ένα έξυπνο κόλπο. Μέσα στο δισάκι του είχε ένα λεπτό σκοινί 55 οριές μάκρος. Σε αυτό έδεσε το πουκαμισό βρακό του, το ζωνάρι και το φακιόλι του. Τα έριξε προς τα κάτω να δοκιμάσει αν φτάνουν στη γη. Με μεγάλη του χαρά λοιπόν είδε πως πραγματικά το μάκρος τους έφτανε μέχρι κάτω. Σε λίγο έπεσε βαριά η νύχτα και όλη η πόλη κοιμήθηκε. Τότε έρχεται η κυρά του κλαίγοντας και θρυνώντας να δει τι απόγεινε ο άντρας της. Μόλις την είδε έτσι ανήσυχε και τεσίλα εδώ ψηλά. Εδώ πάνω μ' άφησα να πεθάνω. Μόνο άντε κρυφά να αγοράσει ένα χοντρό σκοινί και να τα λείψει με πίσα υγρή και ξαναέλα αύριο το μεσονύχτη. Έφυγε η γυναίκα του και έκανε όπως της είπε ο άντρας της. Το άλλο βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα γύρισε με το σκοινί. Τότε της έριξε ο Ιγνάτης από πάνω αυτά που είχε δέσει και εκείνη έδεσε την άκρη του στο σκοινί που είχε αγοράσει. Αυτός με τη σειρά το τράβηξε και το έδεσε από το πόδι του αλόγου του Ανδριάδα και κατέβηκε με ασφάλεια χωρίς να πάθει την παραμικρή ζημιά. Τα χέρια του κολούσαν στην υγρόπισσα και δεν γλίστραγαν καθώς κατέβαινε. Μετά έβαλε φωτιά που φούντωσε γρήγορα με την πίσα και κατακάηκε το σκοινί χωρίς να αφήσει ίχνος. Την ίδια νύχτα πήρε τη σύντροφό του και τα παιδιά και γρήγορα πήγαν στην Ανδριανούπολη. Εκεί για 3 χρόνια κρυβόταν ντυμένος καλόγερος ενώ όλος ο κόσμος νόμιζε πως πέθανε πάνω στον Ανδριάδα. Στο τέλος του τρίτου χρόνου γύρισε πάλι στην Κωνσταντινούπολη. Μία μέρα που αυτοκράτορας πήγαινε, όπως το είχε συνήθεια στους Αγίους Αποστόλους, με επίσημη συνοδεία βλέπει τον πρωτομάστορα εκεί μπροστά του να του ζητάει χάρη να πάψει πια να φοβάται. Ο Ιουστίνος δεν άρχισε να τον γνωρίσει. Με όλο θαυμασμό, όπως και η σύγκλητος για την σωτηρία του, έκανε τον ανήξερο για όσα είχαν γίνει. Με όλα τα αυτά τον γέμισε με δώρα και τον άφησε να φύγει ειρηνικά λέγοντας: Να, που όποιον θέλει ο Θεός να ζήσει, χίλιοι δεν μπορούν να το σκοτώσουν. Από ό,τι ο πρωτομάστορας έζησε ήσυχος, χωρίς κανείς να τον πειράξει. Όσον αφορά το, ας πούμε, υλικό κομμάτι, δηλαδή την κατάσταση του κτίσματος, από τη μια μεριά δεν είναι δραματική, δηλαδή δεν κινδυνεύει από κάτι. Από την άλλη μεριά δεν έχουν γίνει και τίποτε σπουδαία άλματα για να βελτιωθεί η κατάστασή του. Πάλι το θέμα είναι πολύπλοκο πλέον και στον υλικό τομέα, δηλαδή ένα τεράστιο κτίσμα με μεγέθη πολύ μεγάλα. Έχουν ενδιαφερθεί πάρα πολύ από όλα τα πανεπιστήμια και από όλα τα Ινστιτούτα του κόσμου και από την Ελλάδα. Έχουν έρθει μελετητές, έχουν γίνει μετρήσεις. Πλην όμως ένα τόσο σύνθετο έργο απαιτείται μια σύνολη προσπάθεια και μια εντελώς ολική αντιμετώπιση του ζητήματος από πλευράς τεχνικής πάντα μιλάω. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει και έτσι δεν μπορούμε να πούμε υπεύθυνα ότι ξέρεις υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει πρόβλημα. Η ελληνική πλευρά έχει εκφράσει πολλές φορές το ενδιαφέρον να αναλάβει τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Εγώ από τη μεριά μου δεν τα ακούω, απλώς χαμογελώ γιατί έχουν μείνει πάρα πολλά μνημεία στην Ελλάδα παρατημένα και αναφέρω το μνημείο του Προτάτου, στο οποίο για αρκετά χρόνια πάλεψα και εγώ να γίνει μια προσπάθεια αντιμετώπιση του προβλήματος. Ξοδευτήκανε πολλά εκατομμύρια από Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνανε προσπάθειες ετών για να γίνουν κάποια μικρά βήματα. Έτσι λοιπόν, μην βιαζόμαστε να επιρρύψουμε ευθύνη για αδιαφορία στους Τούρκους, είτε να κάνουμε εμείς τον ήρωα ότι ξέρεις, φέρτε το σε εμάς και θα το κάνουμε. Έχουμε και εμείς αρκετά στην πλάτη μας που μας καταμαρτυρούν αδιαφορίες και λάθη.
το θεμελίωμα της πόλης, δημοτικό. Όταν τη θεμελιώναν οι Γιάνκελοι την πόλη, πετάγε νερό στο νερό και από τη Χιώ το χώμα. Και από την Ανδριανούπολη παίρνουν τα κεραμίδια. Και απίστην αποκτήσανε οι Γιάνκελοι την πόλη, στέκου και συντηρούτηνε και αποθαυμαζούνταν την. Και πώς να την βγάλουμε και πώς να την λέμε. Πόλη. Κωνσταντινούπολη του Κωνσταντίνου πόλη. Της χώρας, το Καχρία Τζαμί, είναι το σημαντικότερο μνημείο της εποχής των Παλαιολόγων και λόγω του μοναδικού του εικονογραφικού προγράμματος, ένα από τα σπουδαιότερα καλλιτεχνικά δημιουργήματα της Βυζαντινής τέχνης. Για το όνομα, ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι οφείλεται στο χώρο επειδή η μονή βρισκόταν εκτός των τυχών, στο Ήπεθρο, στη χώρα των Βυζαντινών χωρίων, είναι εκεί, όπως λέει ο Κωδυνός. Άλλοι όμως δέχονται το πνευματικό νόημα του ονόματος και ορμόμενοι από τους τίτλους των εικόνων του Χριστού, η χώρα των ζώντων, και της Παναγίας, η χώρα του Αχωρίτου, υποστηρίζουν τη μυστική ερμηνεία του ονόματος. Η καταγωγή του μνημείου δεν είναι εύκολο να καθοριστεί. Η αρχαιότερη μνήμα περιέρχεται στο Συναξάρι της 4ης Σεπτεμβρίου, σημείο του Μεταφραστού, σύμφωνα με το οποίο τα λείψανα του Αγίου Βαβίλα, που μαρτύρησε το 298, μεταφέρθηκαν από τον Κεράτιο Κόλπο στο βορειοδυτικό μέρος της πόλης, έξω από τα τείχη, στην περιοχή ένθε στη Μονή Χώρα επωνομαζομένη. Ανώνυμος βιογράφος του 9ου αιώνα αποδίδει την ίδρυση στον Άγιο Θεόδωρο, θείο της Θεοδόρας. Ο Ιουστινιανός τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη για να ενισχύσει την εκκλησία στον αγώνα της κατά των Θεοπασχητών. Εγκατέστησε τον Θεόδωρο έξω από τα τείχη, στη χώρα που υπήρχε Ναΐσκος και Κελί. Ο Θεόδωρος, βοηθούμενος και από το αυτοκρατορικό ζεύγος, έκτισε το μοναστήρι. Αλλά σε γενόμενο σεισμό το 557 καταστράφηκε. Με τη βοήθεια πάλι του Ιουστινιανού ξαναχτίστηκε νέο, μεγαλύτερο μοναστήρι, με τρουλαίο ναό αφιερωμένο στην Παναγία και με εσωτερική μαρμάρινη διακόσμηση. Χτίστηκαν παράλληλα τρία παρεκκλήσια στο όνομα του Αγίου Ανθίμου, των 40 Μαρτύρων της Σεβάστιας και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, λουτρό και νοσοκομείο. Ολόκληρο δηλαδή κτηριακό συγκρότημα. Έχει διασωθεί η παράδοση κατά την οποία ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος φιλοξενήθηκε στη Μονή της χώρας όταν ταξίδεψε από την Παλαιστίνη στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό μελλοντικά επικράτησε η συνήθεια να φιλοξενούνται εκεί μοναχοί της Παλαιστίνης. Κατά τον Κωδυνό, τη Μονή έκτισε η σκάλος και μέγεθος ο Κρίσπος, γαμπρός του Φωκά, τον οποίον έκλεισε εκεί ο Ηράκλειος επειδή ανταρσίαν κατά αυτού μελέτα. Ο Νικηφόρος Γρηγοράς, που έζησε τον 14ο αιώνα, στη Μονή όπου και έγραψε την ιστορία του, αναφέρει ότι ιδρυτής της είναι ο Ιουστινιανός, αλλά περί αυτού σιωπά ο Προκόπιος. Όπως και να είναι όμως, φαίνεται πως οι αρχές της Μονής της χώρας φτάνουν ως τον 3ο αιώνα, γι' αυτό και ο χώρος εθεωρείται καθαγιασμένος. Πολλοί πατριάρχοι συνδέονται με την ιστορία της Μονής, ανάμεσά τους ο Κοσμάς ο Πρώτος, ο Ιεροσολυμίτης και ο Αθανάσιος ο Πρώτος. Στη Μονή της χώρας υπήρχαν τα λείψανα του Αγίου Βαβίλα και των μαθητών του. Ήσαν τοποθετημένα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανθεμίου. Υπήρχε επίσης το σώμα του Πατριάρχη Αγίου Γερμανού Πρώτου, ο οποίος εκτός από το μοναστήρι που είχε το λείψανό του, γιορταζόταν και στην Αγία Σοφία στις 12 Μαΐου.
Το λείψανο του Αγίου Γερμανού μεταφέρθηκε από τους Σταυροφόρους στην Ευρώπη μαζί με τα λείψανα του Αγίου Θεοφάνη του Γραπτού και το σώμα του Πατριάρχη Κοσμά και κανείς έκτοτε δεν γνωρίζει τι απέγινε. Αρχές του 14ου αιώνα ανέλαβε την αναστήλωση της Μονής και παράλληλα τη διακόσμησή της ο Θεόδωρος Αμετοχίτης και συνέδεσε το όνομά του με μία από τις μεγάλες εποχές της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αφιέρωσε μέγα μέρος της περιουσίας και της ζωής του στην αναστήλωση της Μονής και θεωρείται ο εμπνευστής αλλά και ο επόπτης του εκπληκτικού εικονογραφικού προγράμματος. Ο Αμετοχίτης, στη στροφή του 13ου προς τον 14ο αιώνα, βρίσκεται στο κέντρο των νέων πνευματικών αναζητήσεων και της ανάπτυξης των ανθρωπιστικών σπουδών. Με τη Μονή της χώρας συνδέεται η ιστορία της θαυματουργικής εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας, που η παράδοση απέδιδε στον Ευαγγελιστή Λουκά. Πρόκειται για την εικόνα την οποία σε κρίσιμες ώρες πολιορκίας της πόλης περιέφεραν στα τείχη για να πάρουν θάρρος και δύναμη οι υπερασπιστές. Στη διάρκεια της νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής, η εικόνα μεταφερόταν από το ναό της Θεοτόκου Οδηγήτριας στο παλάτι. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα γινόταν η λιτάνευσή της. Η λιτανία κατέληγε στη Μονή της χώρας, όπου η χώρα τοποθετείται σε προσκυνητάρι εντός του ναού και άρχιζε το λαϊκό προσκύνημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιστορικού Δούκα, την ημέρα της Αλώσεως, επειδή η Κερκόποτα βρισκόταν πολύ κοντά στην Μονή, οι πρώτοι Τούρκοι που μπήκαν λαϊλάτισαν και απογύμνωσαν το μοναστήρι από τα πόδι του. Αφήρεσαν από την ιστορική εικόνα τους πολύτιμους λίθους με τους οποίους ήταν στολισμένοι και την τεμάχισαν στα τέσσερα. Από τότε εξαφανίστηκε. Η Μονή της χώρας μετατράπηκε σε τέμινο στα τέλη του 15ου αιώνα. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Φαίνεται ότι μετά την άλωση ο ψηφιδωτός διάκοσμος σκεπάστηκε. Διαφορετικά δεν εξηγείται η περιγραφή του Ζιλ, ο οποίος εντυπωσιάζεται από την ομορφιά των ορθομαρμαρώσεων, αλλά ψηφιδωτά δεν βλέπει. Το ίδιο και άλλοι περιηγητές. Σοβαρές εξάλλου φθορές έπαθε το μνημείο από τις κατά καιρούς πυρκαγιές και τους σεισμούς. Από το 1876 άρχισαν σιγά σιγά να αποκαλύπτονται τα ψηφιδωτά, συστηματικά όμως από το 1948 και μετέπειτα. Ιστορία των Αγίων Σέργιου και Βάκου, Καραγάτσης. Τι καταστροφή. Η χριστιανική αυτοκρατορία των Ρωμαίων δεν υπάρχει πια. Σε όλη την Ανατολή κυβερνάει τώρα ο Μωάμεθ. Γιατί ο Θεός το επέτρεψε αυτό, ρώτησε ο Βάκος. Αδιαπέρασε οι βουλές του. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με εσάς, τους είπε ο Μιχαήλ. Δεν μπορείτε πια να μένετε εδώ. Οι Τούρκοι θα μεταλλάξουν τον ναό σας σε τζαμί. Ό,τι θα κάνουν οι άλλοι Άγιοι που βρίσκονται σε παρόμοια περίσταση, θα κάνουμε και εμείς. Οι άλλοι Άγιοι θα πάνε σε κάποιο άλλο φερόνιμο ναό τους, στις χώρες τις χριστιανικές. Όσοι τυχόν δεν έχουν άλλο ναό, θα ανέβουν στον Παράδεισο. Εσύ, Σέργιε, μπορείς να πας στη Ρωσία. Δεν υπάρχει πολιτεία εκεί που να μην σου έχει αφιερώσει ναό. Και ο Βάκος θα ανέβει στον Παράδεισο. Δεν υπάρχει ούτε ένας ναός στο όνομά του. Θα ανέβει στον Παράδεισο. Άλλη εκκλησία Σέργιου και Βάκου δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Πρέπει να χωρίσετε. Μα ο Πανάγαθος, φώναξε ο Βάχος, μας υποσχέθηκε να μην χωρίσουμε ποτέ. Γίνεται κοντζάμ Θεός να μην κρατήσει το λόγο του. Ο Μιχαήλ απέμεινε συλλογισμένος. Ναι, βέβαια, είπε. Θυμούμαι καλά πως κάτι τέτοιο σας υποσχέθηκε ο ύψιστος. Πρέπει να τον ρωτήσω και αύριο θα έρθω να σας πω. Φλαπ, φλαπ. Ο Μιχαήλ έφυγε. Και φλαπ, φλαπ. Την άλλη μέρα ξανάρθε. Λοιπόν, το ρωτάνε οι δύο φίλοι με λαχτάρα. Λοιπόν. Ο Πανάγαθος Θεός αποφάσισε τα εξής. Θα μείνετε εδώ, στο ναό σας, που θα μεταλλάξει σε τζαμί. Αλλά θα καταχωνιαστείτε σαν θεμέλια, σε μια κρύπτη που οι Τούρκοι να μην την ξέρουν.
Εκεί θα περάσετε σε λίθαργο βαρύ. Θα ξυπνήσετε οριστικά όταν και αν η εκκλησία σας ξαναγίνει από τζαμί εκκλησιά. Και αν δεν ξαναγίνει ποτέ εκκλησιά, ρωτάει ο Σέρβιος. Και αν αργήσει πάρα πολύ να ξαναγίνει εκκλησιά. Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά και δέντρα μαραμένα, θα κλαίνει στο κήπο σου πουλιά και μια καρδιά στα ξένα. Γαβρίλη Διονυσιάτη. Σε μια εκκλησιά του Γαλατά, στην πόλη, όπου συχνάζουν ναυτικοί και ταξιδιώτες να ανάψουν το κεράκι τους για τους οικούς τους και το καλό ταξίδι προς τις φουρτουνιασμένες θάλασσες της Μαύρης Θάλασσας, εκεί τη Μεγάλη Σαρακοστή του 1950 κάτι, πήγε να λειτουργήσει και να εξομολογήσει στους χριστιανούς κάποιος γέρον πνευματικός, για πρώτη φορά επισκεπτόμενος στην πόλη. Ανέβαινε ο γέρος συλλογιζόμενος στο δύσκολο ζήτημα της συνεννόησης με τα αυτών, εφόσον ήσαν ξένοι από μακριά. Αυτός δε πλην της ελληνικής δεν εγνώριζεν άλλη γλώσσα. Εκεί στο ημίφος του Υπερώου διέκρινε δεκάδα ανδρών χωρικών μεγάλης ηλικίας, ήτινε στο αντίκρισμά του, έβαλαν όλη μετάνοια και ο γεροντότερος του είπε νησποντιακήν διάλεκτον. Είμαι χριστιανή, πάτερα, σών πόντος και λελεύομεν τα πόδα σου. Να ξαγορεύουμε, να μεταλάβουμε σήμερον και απές να λέουμε την αγιοσύνη σου, ντο θέλουμε ένα κι άλλον. Ευτυχώς ότι ο γέρος είναι αναστραφής προετών με τα ποντίων προσφύων Μακεδονία, ενεθυμεί το αρκετά της απειρχιωμένης αυτής ελληνικής διαλέκτου και εννόησε τι ήθελον και τι του έλεγε εξομολογούμενοι. Έμαθε λοιπόν παρά αυτόν ότι ολόκληρον το χωρίον των είναι κρυπτοχριστιανοί από πολλών ετών. Και στην ανταλλαγή δεν τους ενεπετράπη να φύγουν στην Ελλάδα, διότι τα νεφούζια τους, οι ταυτότητες, ήσαν με τουρκικά ονόματα, ότι στο φανερό είναι Οθωμανοί και Τούρκοι, και στο κρυφό είναι Χριστιανοί και Έλληνες, και περιμένουν να τους λιτώσει ο Θεός από τη σκλαβιά. Στα φανερά λέγονται Χασάνιδες και Μεμέτιδες, τα πραγματικά τους ονόματα είναι Γεώργιος, Παναγιώτης κτλ. Έχουν ένα δικό τους δίθεν χότζα, αλλά ούτε περιτομή κάνουν, ούτε ρεμαζάνια και μπαϊράμια. Τον αντίον, μυστικά, σε υπόγειες εκκλησίες, εορτάζουν χριστιανικά το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, της Παναγίας. Πριν της ανταλλαγής έπαιρναν παπά από γειτονικά χωριά και τους βάπτιζε, τους στεφάνωνε, τους λειτουργούσε τις μεγάλες εορτές και μετελάμβανον.
Αλλά τώρα δεν υπάρχει πουθενά παπάς και αναγκαστικώς έρχονται στην πόλη εκ περιτροπής για δουλειές, δήθεν, και γίνονται χριστιανοί. Ο γεωπνευματικός τα άκουσε σαστισμένος. Του εφαίνεται ότι διάβαζε συναξάρι της εποχής του Διοκλητιανού και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα από την συγκίνηση. Εξομολογήθηκαν βιαστικά και όλοι μαζί κατέβαιναν αθόρυβα στο σκοτεινό παρεκκλής από όπου θα έκοναν την λειτουργία των προγιασμένων χωρίς κανείς να του βλέπει. Και όταν μετά τη λήξη μεταλάμβανον και άλλοι εκκλησιαζόμενοι, γίνεται η απόλυση και έφυγε ο κατηλανάπτης, έμεινε δε μόνος ο λειτουργός πνευματικός με τον γνωστό σκοπό της εξομολογήσεως, τότε κλείσας έσωθεν τα στήρας και λαβών τα Άγια εισήλθε στο βήμα του παρεκκλησίου. Και εκάλεσεν τους μαρτυρικούς κληθροχριστιανούς ή να μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθωση. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Γιορίκας Γεώργιος, το τίμιο και πανάσπυλον και εζώπιον σώμα και αίμα του Κυρίου και Θεού και σωτήρωση μονή σου Χριστού, εις ίεσιν σώματος και ψυχήν, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Αμήν. Παναγία συνδέει άμεσα την παρουσία της με την πόλη, με την Κωνσταντινούπολη. Και τούτο γιατί ουσιαστικά εδώ ψάλθηκε για πρώτη φορά και συγκεκριμένα στο ναό από πίσω, στις Βλαχέρνες, το χέρι ενύμφια νύφευτε, ο ακάθισος ύμνος, όταν ήρθανε οι άβαροι να κατακτήσουν την πόλη. Όπως επίσης και εδώ βρισκόταν, στο παλάτι των Βλαχερνών, η Παναγία η Οδηγήτρια, η εικόνα που φύλαγε την Κωνσταντινούπολη, η οποία όμως δεν μπόρεσε να αποτρέψει την άλωσή της σε 1453. Thank you.
όμορφη πόλη, φωνές, μουσικές.